παρόλο που αυτές τις δύο θέσεις είναι κενές. Αν δεν θέλει, γιατί δεν έρχεστε κάποιοι εδώ με δύο θέσεις, φοβόσαστε, δεν είναι πόνο. Ούτε εγώ δεν με διαδακώνουμε. Σας ξέρουμε, σας ξέρουμε. Δεν θα γεννήσετε να μην βλέπουμε άδεια καθίσματα. Δεν θέλουμε να βλέπουμε γεμάτα καθίσματα. Έτσι, μπράβο. Ορίστε. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την κοινό. Αυτό που εισπράττω από το κοινό το ξαναπαίρνω πίσω και γίνεται μια διαδικασία γνωριμίας και παρέας αυτών των ανθρώπων που είναι εδώ πάνω με αυτούς τους ανθρώπους που κάθονται και παρακολουθούν οτιδήποτε δρόμο να υπάρχει πάνω στη σκηνή. Τα παιδιά δεν είναι ούτε ηθοποιοί, ούτε καν ερασιτέχνες ηθοποιοί. Είναι όμως όλοι τους με μία μεγάλη καρδιά και με απίστευτη αγάπη για το θέατρο. Έχουν κάνει πρόοδους φοβερούς, έχουν κάνει τεράστια βήματα. Κάποιους τους έχω και τους δουλεύω περίπου ένα χρόνο. Κάποιοι ήρθαν πρόσφατα, εδώ, αυτό το μήνα που κάνουμε τα σεμινάρια. Η μεγάλη τους αγάπη είναι αυτή που με κάνει και εμένα να δίνω ό,τι έχω. Τα καφέ, τα κλαμπ, τα μπάνια και τις χαζοπαρές και ξέρουμε πολύ καλά πόσο οι νέοι άνθρωποι έχουν μεγάλους κινδύνους γύρω τους και το να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο που εφραίνει την καρδιά σου είναι το πιο ωραίο πράγμα. Έχουμε λοιπόν και μικρούς και μεγάλους και έχουμε κάποια μονόπρακτα, θα τα δείτε ολόκληρα, όπως είναι η Lady Firozol του Tennessee Williams, η πιο δυνατή, η ψεύτρα, αυτά είναι ολόκληρα. Και κάποια κομμάτια, αποσπάσματα, μονολόγους, από κάποια άλλα έργα, από τη Θαυμαστή Παλωματού, θυμίστε μου, δεν ξεχνάω, τι άλλα έχουμε. Το Σκοτεινό Δωμάτιο επίσης είναι ένα μονόπρακτο, δηλαδή το μονόπρακτο είναι μία πράξη, είναι ένα μικρό κείμενο 10 λεπτών, ενός τετάρτου, 8 λεπτών, το οποίο είναι ολόκληρο. Ξεκινάει από την αρχή και τελειώνει. Δεν έχει κάτι άλλο. Δεν μπορούσε να θυμηθεί. Μάλιστα. Βλάβη στον εγκέφαλο.
σε θεραπεία όλο αυτό το διάστημα, κυρία Κουτσότη? Ναι. Συνέχεια δεν βγαίνει. Στο νοσοκομείο? Όχι. Στο κρατικό ψυχιατρίο. Και τώρα πού είναι? Στο κρατικό ψυχιατρίο. Μάλιστα. Το μυαλό τέταξε. Και τώρα η γη σας. Η γη μου. Α, καλά. Ο Φράνκ και ο Τόλ έχουν φύγει. Εδώ εγώ. Ορίστε, δείτε με. Έχω ξαπλώσει και περιμένω το τέλος. Είδα. Βλέπω πάει το πράγμα. Εξού και εδώ εγώ τώρα που στάμε σε 20 χρόνια. Άποροι. Άστιγμα. Σοφή τον τρόπο. Με το νομισματάκι μου στην τσέπη, έτοιμη κάθε στιγμή για το τελευταίο ταξιδιωτή πάρει. Πετάχτηκα 20 χρόνια μπροστά μου, όμως και καταφέρω κάτι στη ζωή μου να γίνει στην ώρα. Ξέρω τι σκέφτεστε. Μας έχει αλήσει τόση ώρα και μας λέει μόνο λέξεις, ούτε ένα γεγονός. Εγώ δεν έχω σημασία τα γεγονότα του καθενός, αγαπητοί μου. Μη σας πω, δεν έχω σημασία καν τα πρόσωπα. Ερωτεύτηκα. Τρελά. Αγαπήθηκα. Πάρα πολύ. Πρόβοσα. Φυσικά. Με λέει λάτσαν. Οπωσδήποτε. Αλλά αυτά είναι του καθενός κοινές πορείες. Αυτό που μας διαφοροποιεί διαδραματίζεται εντός μας. Άλλο σκοτώνεται από μια... Τι χωρίς και ονειρεύομαι. Είναι στιγμές που νομίζω ότι ονειρεύομαι. Εγώ, με αυτή τη μουσιοδίτσα, με αυτή τη μεσούλα, να είμαι παντρεμένη με έναν. Εγώ, με αυτή τη μουσιοδίτσα, με αυτή τη μεσούλα, να είμαι παντρεμένη με έναν. Αχ, έτσι μου έρχεται να τραβήξω τα μαλλιά μου. Αχ, έτσι μου έρχεται να ξεριζώσω τα μαλλιά σου. Τα μαλλιά μου. Το φα είναι έτοιμο. Ακούς? Μ' ακούς? Το φα είναι έτοιμο. Τ' ακούς? Μ' ακούς? Για τα σκαμώματα. Πήγε στο καφενείο και άφησε την πόρτα ορθάνοιχτη. Παραμονή Χριστουγέννων σαν ένας φτωχός εργένης. Πραγματικά μου προξενεί η λύπη να σε βλέπω έτσι μόνο. Όλο μόνο σε ένα καφενείο και μάλιστα την παραμονή των Χριστουγέννων. Μου κάνει τόσο κακό όπως μια φορά τότε στο Παρίσι που συνάντησα να νιώπαν το ζευγάρι σε ένα ρεστοράν. Η νύφη διάβαζε ένα λευκό περιοδικό και νιώγα πως έπαιζε πιλιάρδο με ένα μάρτυρα του γάμου. Ω Θεέ μου, είπα. Αν αρχίζουν έτσι, ποια θα είναι η συνέχεια και ποιο το τέλος. Να παίζω ο λευκός πιλιάρδο την πρώτη μέρα του γάμου τους και αυτή να διαβάζει ένα σύμβολο για την πάθη. Ξέρεις κάτι, Αμέλεια. Τώρα πιστεύω πως θα ήταν πολύ καλύτερα για σένα να τον είχες παρατήσει. Θυμάσαι, νομίζω πως ήμουν η πρώτη που σε πίεζα να το συγχωρέσεις. Το θυμάσαι? Τώρα θα ήσουν παντρεμένη και θα έχεις ένα δικό σου σπιτικό. Για σκέψου τα περασμένα Χριστούγεννα που τα πέρασες στην εξ... Ποιος είναι, παρακαλώ? Εγώ. Ναι, για ποιο πράγμα? Κυρία Γουάι, λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν μπορώ να θεωρήσω σαν την πιο ιδανική συντροφιά για αυτό το δωμάτιο του ούτες εδώ τις κατσαρίδες. Εσείς? Είπατε κατσαρίδες? Ναι, ακριβώς. Τώρα βέβαια δεν είχα ποτέ στη ζωή μου μεγάλη πείρα από κατσαρίδες. Αλλά αυτές οι λίγες που είχα δει ήταν του είδους των πεζοπόρων. Περπατούσαν δηλαδή. Αυτές εδώ, κυρία Γουάι, φαίνεται πως είναι φτερωτές κατσαρίδες. Τρόμαξα. Μπορώ να πω ότι τα έχασα στην κυριολεξία όταν μία από αυτές τις κατσαρίδες σηκώθηκε από το πάτωμα και άρχισε να φτερουγίσει στον αέρα γύρω και γύρω σε κύκλουσα πολύ μικρή απόσταση από το πρόσωπό μου. Κυρία Βουάε, κάθισα στην άκρη του κρεβατιού, εδώ. Και έβαλα τα κλάματα. Ήμουνα τόσο πολύ τρομαγμένη και αηδιασμένη. Φανταστείτε. Φτερωτές κατσαρίδες, κάτι δηλαδή που ποτέ μου δεν φαντάστηκα ότι μπορεί να υπάρχει, να φτερουγίζουν γύρω-γύρω-γύρω και τόσο πολύ κοντά στο πρόσωπό μου, γιατί κυρία Γουάι, θα θέλω να ξέρετε ότι... Κατσαρίδες με φτερά, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να σας τρομάζει. Τέτοιες κατσαρίδες έχει παντού. Ακόμα και αριστοκρατία έχει. Δεν ήταν όμως αυτό που... Αυτό είναι αλήθεια, κυρία Γουάι, αλλά θα πρέπει να σας το πω ότι εγώ φοβάμαι πολύ τα έτοιμα. Ακόμα και αυτές τις κατσαρίδες που ήξερα εγώ, αυτές που περπατούσαν μόνο. Τόσο για αυτές που πετάνε. Θα πρόκειται να εξακολουθήσω να μένω εδώ, αυτές οι κατσαρίδες με τα φτερά θα πρέπει να λείψουν και μάλιστα αμέσως. Και πώς να εμποδίσω εγώ αυτές τις φτερά.
ιδιωτές κατσαρίδες να μπαίνουν εδώ μέσα από τα παράθυρα. Δεν ήταν όμως αυτό που είπε. Πώς, κύριε Γουάρε, αλλά χωρίς άλλο θα πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος. Το μόνο που ξέρω είναι ότι θα πρέπει να απαλλαγώ από αυτές προτού να περάσω όλη μια νύχτα εδώ μέσα, κύριε Γουάρε. Γιατί αν ξυπνήσω τη νύχτα και βρω μια τέτοια κατσαρίδα στο κρεβάτι μου, θα πάθω σπασμούς. Ορκίζομαι στο Θεό πως θα πεθάνω από σπασμούς. Να με συγχωρείτε που θα σας το πω, κυρία Χάρτουικ Μουρ. Αλλά κινδυνεύετε να πεθάνετε πιο πολύ από κατάχρηση ενοπνεύματος παρά από σπασμούς για κατσαρίδες. Τι είναι αυτό, α? Λοσιόν για ψήρες. Ωραία. Το μεταχειρίζομαι και αναβγάζω το παλιό βερνίκι από τα νύχια μου. Πολύ δύσκολο, ναι. Τι θέλετε να πείτε? Δεν υπάρχει παλιό σπίτι στη γειτονιά χωρίς αυτά. Όχι όμως, τόσο πολλά δεν είναι. Σας λέω, αυτό το μέρος έχει πλημμυρίσει. Ακούσε το δαίμονα να φωνάζει με τη φωνή σας μέσα στον ύπνο μου. Ύπνο. Εννοείς το μεθύσι σου για ύπνο. Αναπαύγουν και στις αρρώστες. Δεν έχω το δικαίωμα. Αρρώστες. Αλκοολισμός δηλαδή. Μην προσπαθείς να μου ρίξεις τάχτη στα μάτια. Αλλά χαίρομαι που ήρθες τώρα και θα επαναλάβω και σε σένα αυτά που έλεγα πριν σε αυτή τη γυναίκα. Έχω χτίσει με τα ψωφί. Σ' αρέσει αυτό εσένα, ε! Έχω φτάσει μέχρι το λαιμό μου όλους σαν τους ποντικούς της γειτονιάς, τους χαραμοφάιδες, τους μέθους, τους απόκαλους. Προσπαθούν να τα μπαλώσουν υποκρισίες, ψέματα και απάτες. Σας παρακαλώ, σταματήστε τις φωνές, δεν χρειάζεται. Εσύ, με τις φοιτίες σου στη Βραζιλία και με το κόσμο που έχεις κρεμασμένο και στον τοίχο, που το πήρες από το παζάρι, η γυναίκα που το πούλησε μου το είπε. Μια από τη γενιά των Αμσβούργων, μάλιστα. Μια κυρία με τίτλους. Η Lady Θεοζό, αυτός είναι ο τίτλος. Πάψε να βασανίζετε αυτή τη γυναικούλα. Δεν υπάρχει πια έλεος σε αυτόν τον κόσμο. Τι απόγενη καταλώσεις και πήγια. Bye.
Thank you.